Ζωντανά στο στούντιο της Κρήτη TV βρίσκονται μαζί μας απόψε ο υποψήφιος δήμαρχος Ιτίας, ο κύριος Ζερβάκης, και ο έτερος υποψήφιος, ο κύριος Σημεωνίδης. Σε αυτό το μέρος σας είπαμε ότι η διάρθρωση θα είναι σπονδυλωτή. Θα συζητήσουμε για τα θέματα της Ιτίας εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Κύριε Ζερβάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Σημεωνίδης, καλώς ήρθατε, κύριε Σημεωνίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Σουβλάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω την συζήτηση μαζί σας, παρά το γεγονός ότι η Σιτία είναι μια μεγάλη πόλη, ίσως και αδικημένη εντός εισαγωγικών, που όμως έχει αρκετά μέτωπα. Θα ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό και να σας πάω ένα χρόνο πριν, περίπου τον Οκτώβριο του 2022, με αφορμή φυσικά και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου είδαμε εκεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όταν η Σιτία και άλλες περιοχές βεβαίως της Κρήτης, και εμείς εδώ στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο, έζησαν, δεν θα πω αυτής της έντασης τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά έζησαν στιγμές που μέσα σε πολύ λίγα λεπτά οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν και θα έπρεπε την επόμενη μέρα να μαζέψουν, κυριολεκτικά το λέω, τα κομμάτια τους. Με αυτή την έννοια, ο Δήμος Σιτίας είναι ένας Δήμος που μέχρι τώρα ίσως δεν μας είχε δώσει στοιχεία ότι μπορεί να πληγεί από φυσικά φαινόμενα, αλλά τελικά κανείς δεν βρίσκεται σε αυτή τη γη στο απειρόβλητο. Φαντάζομαι, κύριε Ζερβάκη, η ερώτηση είναι κοινή και για τους δύο, ότι στις προτεραιότητες πλέον ενός υποψήφιου δημάρχου, οποιοδήποτε δήμου, εν προκειμένου της Σιτίας, βρίσκεται και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή η αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών των καιρικών και κυρίως τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Να πούμε ότι οι μνήμες είναι νοπές ακόμη από την θεομηνία που έπληξε 15 Οκτωβρίου τη Σιτία. Βοήθησε όλος ο κόσμος. Οι εθελοντές έδειξαν για άλλη μια φορά τη δυναμική που έχουν και η Σιτία σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα αποκατέστησε τις περισσότερες από τις ζημίες, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των καταστημάτων, των οικειών και των βασικών υποδομών. Οι χρηματοδοτήσεις που λάβαμε υποσχέσεις εν μέρη δόθηκαν, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Ακριβώς, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Που αφορούν κυρίως τι, κύριε Ζερβάκη? Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως τις αποζημιώσεις των καταστημάτων, αλλά και των υποδομών της πόλης, οι οποίες είχαμε πάρει κάποιες υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί. Παρά το ότι έχουν αποσταλεί όλα τα παραστατικά, όλα τα τιμολόγια του Δήμου Σιτίας σε ό,τι έχει να κάνει τις πληρωμές μηχανημάτων, σε ό,τι έχει να κάνει τις πληρωμές ιδιωτών οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δούλεψαν για να αποκαταστήσουν, εντούτοις τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη. Είναι πολλά αυτά? Είναι περίπου στις 400.000 ευρώ. Είναι αρκετά για το μέγεθος και την οικονομία της Σιτίας, και αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτά τα χρήματα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν πληρώσει ήδη ΦΠΑ, έχουν αποδώσει την εφορία και δεν έχουν εισπράξει ακόμη τα χρήματα συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πληγή ανοιχτή, η οποία έχουμε υποχρέωση να την τακτοποιήσουμε. Και έχει υποχρέωση η πολιτεία να την τακτοποιήσει όσο γίνεται γρηγορότερα. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύουμε να μην είναι άλλη μια υπόσχεση και να είμαστε εκτεθειμένοι όλοι απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Να πούμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ερώτηση που μου κάνατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών. Για να είμαστε ειλικρινείς, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία φαίνεται ότι είναι επαναλαμβανόμενα, η πρόληψη κατά κάποιο τρόπο είναι δύσκολος, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Και γιατί το λέω? Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις φαινόμενα βροχόπτωσης, όπως ήταν το συγκεκριμένο Σιτία, όπως είναι το συγκεκριμένο τώρα που βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα, όποιες προβλέψεις και να έχεις κάνει, όποια αντιπλημμυρικά έργα και να έχεις κάνει, δυστυχώς κάποια πράγματα δεν αντέχουν.
δεν αντέχουν στην μανία της φύσης. Μπορεί να μην λειτουργήσουν εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές αστοχίες και γίνονται αστοχίες καθημερινά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε αστοχίες οι οποίες έχουν γίνει σε βάθος χρόνου εκατονταετίας, είναι δύσκολο να μπορέσεις να αποτρέψεις κάποια πράγματα και να διορθώσεις κάποια πράγματα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τι κάναμε και τι κάνουμε. Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα αναλάβει το Υπουργείο όπως και για την Δήμο του Γαζίου, όπου γίνεται το συγκεκριμένο φαινόμενο στην Αγία Πελαγία, χωροταξικούς σχεδιασμούς και νέα σχέδια πόλης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ίδιο το Υπουργείο, ώστε να έχουμε ένα μπούσουλα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μία χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου master plan, το οποίο θα μας δώσει όλες τις κατευθύνσεις εκείνες για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και πώς πρέπει να χρηματοδοτηθούμε για να γίνουν τα έργα τα απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο έργο από την περιφέρεια Κρήτης, καθαρισμού όλων των ριακιών και των ποταμών του κεντρικού ποταμού του Παντέλη Σιτία, ο οποίος δημιούργησε το πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο εκτελείται ήδη τώρα που μιλάμε, είναι της τάξης περίπου του 1 εκατομμυρίου. Είναι μια παρέμβαση που δεν έχει να γίνει ποτέ και εκτιμώ ότι εμπολής θα συμβάλλει, διότι το επαναλαμβανόμενο πλημμυρικό φαινόμενο το οποίο ζούσε η Σιτία είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ποταμό. Να πούμε δε ότι με δικιά μας παρέμβαση, άμεσα μετά το πλημμυρικό φαινόμενο, μία γέφυρα η οποία δημιουργούσε επαναλαμβανόμενα προβλήματα κατεδαφίστηκε. Στη θέση της τοποθετήθηκε με fast track διαδικασίες μία γέφυρα τύπου Μπέλεϊ από τον στρατό. Στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε μία στένωση του ποταμού, έχουμε μία διεύρυνση πολύ μεγάλη της σχέτης. Και εκτιμούμε ότι πλημμυρικά φαινόμενα φυσιολογικού μεγέθους και τάξης δεν θα δημιουργήσουν άλλες φορές προβλήματα στην περιοχή της Σιτίας. Αντιπλημμυρικά έργα υπάρχουν ή σχεδιάζονται, κύριε Ζερβάκη? Τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως σας είπα, θα δοθούν και θα γίνουν μέσα από το συγκεκριμένο master plan. Ακριβώς, μέσα στο master plan που σας είπα, θα δοθούν ακριβώς οι λύσεις και οι βελτιώσεις οι οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και θα τρέξουμε, όπως καταλαβαίνετε, να βρούμε χρηματοδοτήσεις για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτά τα έργα. Κύριε Σημεωνίδη, ίδια ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε. Έχουν κλείσει οι πήγες της Σιτίας. Υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι δεν είναι άλλος θεός διαφορετικός, δηλαδή, στη δική μας περιοχή. Αυτή η εγκατάλειψη που βιώνει ο κόσμος όπου συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, αυτό το κράτος απών, αυτή η εχθρική στάση απέναντι στον κόσμο, στον οποίο δεν συζητάμε καν για τα μέτρα πρόληψης, αλλά ακόμα και όταν θα γίνει το κακό, είναι η αντιμετώπιση απαράδεκτη, απούσα, εχθρική, και το ζήσαμε και το βλέπουμε τώρα και στη Θεσσαλία. Είναι γεγονός επίσης ότι πάει να γίνει. Βεβαίως. Mm-hmm. Βέβαια, κράτος είναι και οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, οι οποίες. Το ένα χέρι είναι βιτάλο, τέλος πάντων, έτσι ώστε ο ένας να πετάει τον μπαλάκι ανάλογος την περίσταση στον άλλο, για να μπορούν να χάνονται οι ευθύνες από τη μια πλευρά και από την άλλη δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε να την κάνουν στο όνομα διάφορων δικαιολογιών την εκάστοτε στιγμή. Τίνει να γίνει κανονικότητα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μια κανονικότητα, δηλαδή ο κόσμος να πνίγεται το χειμώνα, να καίγεται το καλοκαίρι, να μην υπάρχει ανυπαρξία στην πρόληψη, στα έργα πολιτικής προστασίας κτλ. Το ίδιο ισχύει για το Δήμο Σιτίας. Να θυμίσω εδώ ότι η Σιτία είχε προειδοποιηθεί, να το πω και έτσι, και η Δημοτική Αρχή, και βέβαια δεν είναι με ευθύνη όλων των Δημοτικών Αρχών, από την πλημμύρα του 2019, στο ίδιο ακριβώς σημείο δηλαδή, που επαναλήφθηκε με πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα βέβαια το φαινόμενο το 2022. Στο οποίο δεν υπάρχει τότε κανένα μέτρο και βέβαια όταν ο κόσμος, εκατοντάδες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις, τέτοια η οικονομία της Σιτίας κυρίως, καταστράφηκαν, η αγροτική οδοποιία έχει καταστραφεί πάνω το 50% όλος χερός, και μόνο το ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουν αποζημιωθεί ένα χρόνο μετά μόλις το 20% οι επιχειρήσεις και όχι όλες, αντίστοιχα ο Δήμος που ακούμε και τώρα και το ξέρουμε βέβαια, δεν έχει πάρει καν τα χρήματα για να μπορούν να γίνουν οι παρεμβάσεις, έστω και μετέπειτα, αποδεικνύει, ξαναλέω, του λόγου του αληθές, δηλαδή την εχθρότητα του κράτους απέναντι στα ζητήματα της προστασίας της ζωής, της πολιτικής προστασίας, των αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Αυτό το έχουμε ζήσει, ξαναλέω, σε όλη την Κρήτη, το ζήσαμε στη Σιτία. Δυστυχώς, στο δίλημα, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, σε αυτό το σύστημα
είναι τα κέρδη των λίγων και όχι οι ζωές των πολλών. Και γι' αυτό και πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Σε σχέση τώρα με μια δημοτική αρχή, οποιαδήποτε είναι αυτή, μπορεί να είστε εσείς αύριο ο Δήμαρχος, μπορεί να κάνει κάτι για όλο αυτό? Αφενός να σχεδιάσει, να προωθήσει έργα. Αφενός πρέπει να προτάσει και σκέφτεται με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της λαϊκής περιουσίας της ανθρώπινης ζωής, είναι απαραίτητο βεβαίως να βάζει ως πρώτα έργα τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά κτλ. Γιατί αντίστοιχα και στη Σιτία ζήσαμε τον μεγάλο σεισμό του 2021, στον οποίο βγήκαν ακατάλληλα σημαντικές δομές και μάλιστα ειδικά ένα σχολείο, το ΕΠΑΛ της Σιτίας, το οποίο βέβαια βγήκε ακατάλληλο για χρήση, ένα επιβαρημένο βεβαιακτήριο που είχε προβλήματα ούτως ή άλλως εδώ και 15 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή οι μαθητές είναι σε κοντέινερ, μηχανολογικά εργαστήρια που είναι ανεπίτρεπτα για λόγους ασφαλείας, δίπλα σε τιμόρροπα σχολεία, είναι σε κίνδυνο. Επομένως, ναι, αν η προτεραιότητα είναι οι ζωές των ανθρώπων. Θέλω να πω σήμερα, υπάρχει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο αρχή... που θα έλεγε κάποιος ότι πρέπει να γίνει τώρα, άμεσα, ενώ ο κύριος Ζερβάκης λέει θα μας το δείξει το master plan. Εγώ ήθελα να είμαι ειλικρινής, το έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Σιτίας. Έπρεπε να έχει γίνει ήδη το 19, γίνεται τώρα. Η Σιτία δεν πλημμύρισε το 2022 μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως εκεί υπήρξε μεγάλη επιβάρηση. Είναι και άλλα ρέματα τα οποία περάσαν μέσα από την πόλη. Ειδικά αυτό που κατέστρεψε, κατά τη δική μου αντίληψη και όλων των ανθρώπων τέλος πάντων, γιατί και η δική μου επιχείρηση, να το πω και έτσι, είναι στο ίδιο σημείο, ήταν από το ρέμα της Βάγκας. Και αντίστοιχα και άλλα τα οποία καταλήγουν εκεί. Θεωρώ ότι δεν είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με λίγα λόγια. Βεβαίως πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Βασικά, να μπούμε σε, ξαναλέω το πάρουμε αλλιώς, να ενισχυθεί πολύ περισσότερη διεκδίκηση σε αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Και επίσης, επειδή υπόθηκε από τον Δήμαρχο, δεν θεωρώ ότι τα ακραία φαινόμενα είναι μια δικαιολογία, πώς να το πω, που μπορεί να είναι αποδεκτή από τον πολύ τον κόσμο. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις, οι τεχνικές οι οποίες υπάρχουν, μπορούν να προστατεύσουν τη ζωή των ανθρώπων, μπορούν να προστατεύσουν την περιουσία του, τις επιχειρήσεις, το βιώσιο των ανθρώπων τέλος πάντων και τις υποδομές τις απαραίτητες. Όμως προτεραιότητα δεν είναι αυτό. Δείτε για παράδειγμα τα ποσοστά των τεχνικών προγράμματων έργων και στις περιφέρειες και στο ίδιο το κράτος σε σχέση με τα έργα πολιτικής προστασίας. Πραγματικά είναι, δεν ξεπερνούν πολλές φορές το 2 και το 3%. Αυτή είναι η προτεραιότητα που βάζουν. Ενώ όταν είναι τα έργα βιτρίνας, όπως το ζούμε και στη Σιτία, δίνονται εκατομμύρια για έργα βιτρίνας, αλλά για την ουσία που είναι τα έργα πολιτικής προστασίας ή και άλλα της σχολικής στέγης κτλ., πραγματικά είναι μικρό ποσά, είναι αστεία δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση που υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Ζερβάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι πράγματι έτσι τα πράγματα? Δηλαδή, αν είχατε λάβει υπόψη στη Σιτία τα φαινόμενα του 19 και είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, ίσως είχατε γλιτώσει το 22. Ναι, δεδομένου τη συζήτηση και αυτό που ανέφερε ο κ. Σημειονίδης, να πω ότι για τη Βάγκα, όπου ανέφερε ότι έγινε το πλημμυρικό φαινόμενο που δημιούργησε το πρόβλημα στη Σιτία, να σας πω ότι πριν από 20 μέρες υπογράψαμε μελέτη με ανάδοχο μελετητή, ο οποίος θα μας παραδώσει τη διευθέτηση του έργου του συγκεκριμένου και τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν μόνο για το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο δημιούργησε το πλημμυρικό φαινόμενο της 15ης του Οκτώβρη. Να πούμε λοιπόν ότι η Σιτία, επειδή φαντάζομαι ότι απευθυνόμαστε στους Σιτιακούς οι οποίοι γνωρίζουν την πραγματικότητα, κυρίως τους Σιτιακούς, να πούμε ότι πλημμυρικά φαινόμενα η Σιτία έχει ζήσει πάρα πολλά. Και όλα τα χρόνια, όλα τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργούνταν από την γέφυρα του Άι Γιάννη, η οποία στο συγκεκριμένο σημείο είχαμε μία στένωση της κήτης του ποταμού της τάξης, ενώ είχαμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, μία κήτη ποταμού περίπου 15 μέτρα, στο συγκεκριμένο σημείο η κήτη του ποταμού ήταν 7-8 μέτρα. Από εκεί λοιπόν όλα τα χρόνια και όλες οι πλημμύρες, οι απανωτές από το 82, το 86, το 92, όσα θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, δημιουργούνταν από το συγκεκριμένο σημείο. Το συγκεκριμένο σημείο το λύσαμε. Και το λύσαμε, όπως σας είπα, με την μεγαλύτερη γέφυρα που τοποθετήσαμε, την τύπου Μπέλε, η οποία έφερε την κήτη του ποταμού στην αρχική της θέση και στα αρχικά της όρια. Το φαινόμενο της 15ης Οκτωβρίου ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει ξαναδημιουργηθεί στη Σιτία, τουλάχιστον όσα χρόνια θυμούνται οι ζώντες στη Αϊκή. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, ο δρόμος, το σημείο που λέμε, ας πούμε, ότι πλημμύρισε η Βάγκα, έχει γίνει
η κήτη του ποταμού έχει γίνει δρόμος, έχει ασφαλτοστρωθεί εδώ και 30 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας δρόμος, μια κήτη ποταμού η οποία έχει γίνει δρόμος, έχει ασφαλτοστρωθεί εδώ και 30 χρόνια και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και τη ραγδαιότητα της ποσότητας του νερού, η οποία έπεσε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν φανταζόταν και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Σιτία με κλίσεις άνω των 10-15 μοιρών, 15% συγγνώμη, μπορούσε να πλημμυρίσει. Παρόλα τα αυτά, η πόλη πλημμύρισε. Ήταν ένα φαινόμενο που σας λέω, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα. Όπως είναι οριοθετημένα. Τα ρέματα τα συγκεκριμένα που μιλάμε τώρα για την παρέμβαση που σας είπα ότι κάνει η περιφέρεια, γίνεται όχι μόνο στο συγκεκριμένο ποταμό, αλλά σε όλα τα ρέματα της περιοχής Σιτίας. Οριοθέτηση υπάρχει εκεί. Η οριοθέτηση έχει γίνει στο κομμάτι από τον. Το λέμε, ας πούμε, για όσους ξέρουν, από τη γέφυρα του Πισκοκεφάλου μέχρι την περιοχή της Μαρονιάς, όπου υπάρχει και η λιμνοδεξαμενή της πηγής Ζου, η οποία είναι ένα έργο ημιτελές και το οποίο περιμένουμε και φανταζόμαστε ότι θα ξεκολλήσει. Να σας πω μάλιστα ότι αύριο, ας πούμε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητείται η αναθεωρημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Περιμένουμε και την οριοθέτηση του συγκεκριμένου ποταμού από τη μεριά του Πισκοκεφάλου μέχρι την εκβολή του, ούτως ώστε να διευθετηθεί άπαξ διαπαντός το ζήτημα. Οι σχέσεις μας και η συνεργασία με την περιφέρεια είναι τέτοια που θεωρώ ότι δεν αφήνουν περιθώρια σε κανέναν να αμφισβητήσει το ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες πραγματικά να βελτιώσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν γίνει δηλαδή όλα τα σχέδια, οι μελέτες και χρειάζεται η οριοθέτηση να ολοκληρωθεί. Είναι σχέδια τα οποία υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κατοικίες, βέβαια. Ανάπτυξη, υπάρχουν σπίτια, είναι εκτός σχεδίου η περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πυκνή δόμηση, είναι πολύ αραιή η δόμηση. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχουν κατοικίες και είναι μάλιστα και μόνιμες κατοικίες και είμαστε υποχρεωμένοι τις ζωές των συγκεκριμένων ανθρώπων να τις διαφυλάξουμε με νύχια και με δόντια. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Είναι κάτι που όταν είδατε τις εικόνες αυτές από τη Θεσσαλία, σας ήρθαν στο μυαλό οι εικόνες μέσα από τη Σιτία. Είδαμε να φτάνει η λάσπη στο λιμάνι. Θυμάμαι κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες, έτσι. Ναι, να πούμε ότι το λιμάνι της Σιτίας δεν έχει καθαριστεί ακόμη. Περιμένουμε εντός των ημερών την έγκριση της χρηματοδότησης, η οποία είχαμε την υπόσχεση από την κυβέρνηση, 400.000 ευρώ, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Ένα έργο το οποίο είναι παράλληλο και το οποίο είναι η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών μέσα στο κομμάτι της λιμάνι, μέσα στο λιμάνι της Σιτίας. Ναι. Οι πλωτές εξέδρες συγκεκριμένες έχουν δημοπρατηθεί, έχει βρεθεί ο ανάδοχος. Είμαστε στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου, ώστε να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση και καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνει ο καθαρισμός του λιμανιού, δεν μπορεί να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες εξέδρες. Ακριβώς. Κύριε Σημεωνίδη, λίγο ακόμα θέλω να σας ρωτήσω για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας. Και να αλλάξουμε μετά θέμα. Εσείς εκτιμάτε ότι με όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος, που εμείς, εγώ ας πούμε, δεν γνωρίζω τόσο καλά την πόλη σας, ότι φέτος, αν έχουμε μια νεροποντή, δεν θα πλημμυρίσει η Σιτία? Προφανώς βάσιμη ερώτησή σας, αλλά να πω ότι λένε οι παλιοί ότι ο φίλος ο ποτάμος δεν γίνεται. Επομένως, νομίζω, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και ότι θυμάται ο καθένας. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Άρα οι μελέτες, η πρόληψη πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες αυτές, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αυτή την κορδέλα, όταν θα την κόψεις, μετά δεν έχει διόδια, δεν έχει να εισπράξει ο εκάστοτε εργολάβος κατασκευαστής. Γι' αυτό και είπα ότι προτεραιότητα είναι άλλα έργα, έργα βετρίνα συνήθως, έργα τέλος πάντων προβολής, άλλης προτεραιότητας και όχι έργα πολιτικής προστασίας. Επομένως, είπα και αρχικά ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί η Σιτία δεν είναι ίδια με πριν από 30-40 χρόνια ή 50. Τα καιρικά φαινόμενα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, εναλλάσσονται πολλές φορές και με περισσότερα χρόνια. Επομένως, αυτό που ζήσαμε, για να το ολοκληρώσω δηλαδή, αυτό που ζήσαμε στη Σιτία είναι αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια εγκατάλειψη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αυτές. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγίες της, η οποία δίνει με βάση την λογική του κόστους-οφέλους, θεωρεί ότι οι επενδύσεις πρέπει να έχουν απόδοση οικονομίες κλίμακας κτλ. Τέτοιους δείχτες δηλαδή.
Και άρα με αυτή την έννοια βάζει μια προτεραιότητα εκεί που συγκεντρώνεται πλούτος, σε μεγάλες βίλες, σε πολύ μεγάλες, να το πω και έτσι, επενδύσεις, ενώ εκεί που είναι, ζει ο φτωχό κόσμος, που έχει το μαγαζί του, έχει την επιχείρησή του, έχει την αγροτική του εκμετάλλευση, για εκεί θεωρούν ότι δεν είναι επιλέξιμες δάπανες και πρέπει να είναι προσεκτικές οι κυβερνήσεις. Αυτές είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ζούμε, αντανάκλαση αυτής της πολιτικής, αυτού της εχθρικής στάσης του κράτους τελικά. Άρα και των τοπικών αρχών κατ' επέκταση, είναι αντανάκλαση ακριβώς αυτής της πολιτικής. Και γι' αυτό και είναι και πολιτικές εκλογές και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Γιατί τελικά πρέπει να πάρεις θέση, και με αυτό κλείνω, αν θα διεκδικήσεις, αν θα αντισταθείς αυτή την κανονικότητα και θα βάλεις προτεραιότητα τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Άρα με αυτή την έννοια δεν είμαι αισιόδοξος στη Σιτία, δεν κινδυνολογώ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη τέτοια μελέτη. Δεν με καλύπτει αυτό, γιατί και η υλοποίηση των έργων, το ξέρει ο κόσμος πολύ καλά, μεγάλα τα εκατομμύρια, πολλά τα νούμερα ακούγονται, αλλά η υλοποίηση πολλές φορές δεν ξεπερνάει το 10%, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τραβηχτούν τα χρήματα. Εδώ δεν έχουν δοθεί καν αποζημιώσεις, πόσο μάλλον να δοθούν για τις χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των έργων. Κρατάνε δεκαετίες και πολλές φορές παλιώνουν και οι ίδιες οι μελέτες οι οποίες έχουν εκπονηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε με άλλα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Θα ήθελα να συζητήσουμε και για το νοσοκομείο, θα ήθελα να συζητήσουμε και για το κομμάτι του ΒΟΑΚ, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή αυτή της Κρήτης. Διάλειμμα. Επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο στούντιο της Κρήτη TV βρίσκονται ο υποψήφιος δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, και ο κύριος, επίσης υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Σίμος Σημεωνίδης. Κύριε Σημεωνίδη, θα αρχίσω αυτό το γύρο από εσάς και θέλω να σας ρωτήσω για το νοσοκομείο της Σιτίας. Θα μου πείτε, δεν είναι ένα αμιγώς δημοτικό ζήτημα. Παρόλα αυτά, ο Δήμος πρέπει να έχει θέση και λόγο όταν βλέπει το νοσοκομείο του αποδυναμωμένο, υποστελεχωμένο, και ενδεχομένως και οι υπηρεσίες που παρέχονται εν τέλει στους πολίτες να παρέχονται μετά από πολύ κόπο του προσωπικού που έχει απομείνει για να υπηρετεί. Βλέπετε ένα σχέδιο, ας πούμε, αποδυνάμωσης των νοσοκομείων συνολικά, λέω, του Λασιθίου, γιατί το ακούμε και αυτό, και κυρίως της Σιτίας. Ναι, θα σας πω, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι, προφανώς και είναι σχέδιο να μην ενισχυθεί, να μην δοθεί βάρος στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, των δομών αντίστοιχα. Αυτή η υποβάθμιση δηλαδή που τη ζούμε σε όλη την Ελλάδα και στο νησί μας βέβαια και στο Λασίθι ιδιαίτερα, υπάρχει μια υποβάθμιση εδώ διαχρονική της δημόσιας και δωρεάν υγείας, των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Αυτό βιώνουμε στη Σιτία ως περιφερειακό νοσοκομείο. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τραγική, είναι κάτω από το οριακό σημείο λειτουργίας του. Μιλάμε για λειτουργική κατάρρευση δηλαδή, αυτή τη στιγμή του νοσοκομείου Σιτίας. Πραγματικά πρέπει να σημάνει και θα σημάνει συναγερμός για όλο το λαό του Δήμου μας. Αυτή τη στιγμή μονάχα θα σας πω ότι πολύ βασικές κλινικές, όπως είναι η παθολογική και η παιδιατρική, υπολειτουργούν. Ακόμα και ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου θα είχε. Εδώ μιλάμε τώρα για μια δευτεροβάθμια βαθμίδα που θα έπρεπε να είναι πλήρως στελεχωμένο και ένας γονιός μπορεί να καλεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και μπορεί να μην εφημερεύει παιδίατρος. Άρα δεν μπορεί προφανώς μια δημοτική αρχή, ένας συνδυασμός, πείτε το όπως θέλετε, να μην είναι το πρώτο θέμα, το πρώτο βασικό ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως την κοινωνία της Σιτίας, αλλά απασχολεί και όλους μας. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει, να το πω και έτσι, λαός της Σιτίας να ζήσει, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν εκεί να μείνουν αν δεν υπάρχει το νοσοκομείο μας όπως πρέπει να είναι, πλήρως τελεχωσμένο, αναβαθμισμένο με όλες τις υπηρεσίες κτλ. Αυτή την κατάσταση που βιώνουμε προφανώς δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, αντίστοιχα οι σχετισμοί όπως και αν διαμορφωθούν, νομίζω πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της απέτησης με όλους τους τρόπους, έτσι ώστε να έχουμε την υγεία που πρέπει να έχουμε και στην δική μας περιοχή. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να συζητάμε κάτι άλλο.
Εγώ συναντήθηκα πριν από δύο μέρες με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου. Πραγματικά ακρούν τον κόνατο του κινδύνου που σας ανέφερα και πριν, για να μην επεκτείνομαι. Πρέπει να σημάνει συναγερμός, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή τη στιγμή το υγεία εμπόρευμα, γιατί αυτή είναι η στρατηγική που ακολουθιέται, αυτό έχουμε απέναντί μας. Και όπως είπα και πριν, αντανάκλαση αυτής της αντίληψης ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, ότι ανάλογα με την τσέπη του κάθε ασθενή, παύλα πελάτη, θα μπορεί να έχει τις ανάλογες παροχές. Αυτό το πράγμα πρέπει να χτυπηθεί και στη ρίζα του, βέβαια, γιατί είναι μια διαχρονική υποβάθμιση. Αυτό έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχει το εξής πρόβλημα. Έχει συζητηθεί και υπάρχει και το εξής θέμα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και έναν κόσμο και στο κριτήριο ψήφου εννοώ. Στο αν θα ενισχύσει δηλαδή δυνάμεις που υποστηρίζουν και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο κομμάτι που λέει ότι επιτρέπεται, ότι είναι μέσα στις λύσεις, και το έχουμε ζήσει αυτό και μέσα στη διαχείριση πανδημίας, να μετακινηθεί η δημόσια υγεία ή τέλος πάντων πλευρές αυτής, έστω και με μια κλιμάκωση, στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι επίστρεπτο, δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα. Είναι στοιχείο της εμπορευματοποίησης που έλεγα πριν, είναι στοιχείο της υπονόμευσης της δημόσιας και δωρεάν υγείας καθολικά ως δικαίωμα να δίνεται στο λαό. Και επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το πάρει καλά το μήνυμα η κυβέρνηση, δηλαδή, ότι όχι μόνο δεν θα δεχτούν τη σαλαμοποίηση, την κατακρεούργηση δηλαδή και το σπάσιμο της δημόσιας δωρεάν υγείας και το νενιό χαρακτήρα της, αλλά απέναντίας θα διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Αυτό κρίνεται τώρα και εμείς το λέμε δυνατά ότι θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις αυτό το πράγμα να μην περάσει. Με όσο στην πιο πραγματικότητα δυνατά... βέβαια, αλλά πούμε τώρα κύριε Σημεωνίδη, μπορεί ένα Δήμο να κάνει κάτι τώρα σε αυτή τη φάση? Βεβαίως και μπορεί να κάνει. Να ενισχύσει και να δυναμώσει τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν και δίνονται τώρα, στην κατεύθυνση που σας είπα πριν. Δεν είναι κανένας, πώς να το πω, καμία φιλοξενία να μην δείξουμε στην κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να τους βαράμε, να τους πελεκάμε, γιατί πραγματικά υπονομεύουν την ίδια τη ζωή μας, των μέλλον των επόμενων γενιών και των συνδυακών, στο πώς θα μείνουμε στον τόπο μας. Και ξαναλέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να βρει η κυβέρνηση φιλικούς συσχετισμούς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τωρινό και στο επόμενο. Και η ενίσχυση προφανώς της λαϊκής περίοδου Σιτίας θα σηματοδοτεί κάτι τέτοιο. Κύριε Ζερβάκη, εσείς πιστεύετε ότι ένα Δήμος μπορεί να εμποδίσει τα σχέδια, όπως λέει ο κύριος Σημεωνίδης, μιας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ζήτημα του νοσοκομείου, που είναι αρμοδιότητα απευθείας του Υπουργείου? Δηλαδή, πώς μπορεί να παρέμβει ο Δήμος να σώσει σε εισαγωγικά το νοσοκομείο του? Ο Δήμος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά θέλω να απαντήσω σε μια αχμή που άφησε ο κ. Σημεωνίδης, ότι εμείς διαχρονικά ποτέ δεν υπηρετήσαμε τα συμφέροντα κανενός κόμματος. Έχουμε μάθει να συνομιλούμε με όλους όσους και είναι διαθετημένοι να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης της πρόοδου της περιοχής, και να είστε σίγουροι ότι όποτε χρειάστηκε, καυτηριάσαμε τα κακώς κείμενα από όποια προερχόταν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Και γιατί το λέω? Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε οριστία. Το αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία, για να μην πω και τα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας. Πού έγκυται το πρόβλημα? Είναι ένα και μοναδικό. Είναι οι μισθολογικές απολαβές των ιατρών. Δεν γίνεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε σαν Δήμος να βρούμε χρήματα να πληρώσουμε το ενίκιο, να βρούμε χρήματα να δώσουμε κάποια έξτρα στους γιατρούς. Οι γιατροί δεν είναι ούτε επέτες, ούτε μπορεί να στηρίζουν τις φιλανθρωπίες. Οι γιατροί είναι επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταναλώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους για να μπορέσουν να παράσουν τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους τους οποίους έχουν ταχθεί να υπηρετούν, και είναι υποχρέωση της πολιτείας να δώσει όλα εκείνα που χρειάζονται, ούτως ώστε η δωρεάν υγεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού, να διαφυλαχτεί σαν κόριο οφθαλμού. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσουμε να το λέμε, θα το καυτηριάζουμε, και θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Εάν δεν αποφασίσουν οι κυβερνήσεις να πληρώσουν τους γιατρούς, να αμείβονται οι γιατροί όπως πρέπει να αμείβονται, δυστυχώς όλες οι άλλες λύσεις θα είναι πρόχειρες και εμβαλωματικές. Αυτό είναι το κύριο θέμα και το κύριο ζητούμενο το οποίο πρέπει να λύσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
Όλα τα άλλα που λέμε είναι καλά. Εμείς συζητήσαμε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και μια ομόφωνη απόφαση. Βγάλαμε ένα ψήφισμα. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο. Θα κάνουμε τις κινητοποιήσεις. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Εάν δεν αποφασίσει, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, εάν δεν αποφασίσει η κυβέρνηση να ενισχύσει οικονομικά τους γιατρούς, το δημόσιο σύστημα υγείας θα συνεχίσει να πάσχει. Και δεν θα μπορείτε να κάνετε και τίποτα για το νοσοκομείο σας. Ακριβώς. Πέρα από ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα δεν έχει. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές. Λόγο πέρα από μια διαμαρτυρία ή μια επιβράβευση, ανάλογα. Οι δομές υγείας είναι και δομές πολιτισμού, ξέρετε. Όλες οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανεπτυγμένες δομές υγείας. Ο επισκέπτης, ο οποίος θα έρθει την καλοκαιρινή περίοδο ή τη χειμερινή σε μια πόλη, το πρώτο που θα κοιτάξει να δει αν έχει μια οργανωμένη δομή υγείας. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι πόσο σημαντικό για την ανάπτυξη και την πρόοδο ενός τόπου μια δομή υγείας η οποία να είναι οργανωμένη να παράσει τις υπηρεσίες της, όχι μόνο στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες. Έχετε υπόψη και οι δύο δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα, ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο, να κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις για το νοσοκομείο? Δημοσιογραφικά τώρα το ρωτώ για να δω. Σας απαντήσω και εσύ, σειρά του. Να μην σας απαντώ εγώ. Και εσείς μπορείτε. Ναι, έχουν αποφασιστεί κάποιες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Εμείς έχουμε ήδη στείλει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την Υφυπουργό, την κυρία Αγαπηδάκη, αλλά λόγω των έκτακτων φαινομένων τα οποία είναι στην εξελίξη στην κεντρική Ελλάδα, η κυρία Αγαπηδάκη είναι μόνιμα με ένα συντονιστικό στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιμένουμε, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες, να κανονιστεί ένα ραντεβού, το οποίο έχουμε αποφασίσει από κοινού να συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι των ιατρών. Υπάρχει σύλλογος στη Σιτία που εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο τις δομές και του νοσοκομείου, ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου, ούτως ώστε να γίνει μια επιτροπή, να κάνουμε ένα ραντεβού, να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, το θέμα είναι οικονομικό. Εάν δεν τακτοποιηθεί το οικονομικό ζήτημα των ιατρών και του μισθολογίου των ιατρών, δυστυχώς οι γιατροί μας θα συνεχίσουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Η πρώτη κίνηση. Υπάρχουν και κλιμακούμενες, άλλες σχεδιασμένες. Κοιτάξτε να δείτε, οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι συνεχείς μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη, φτάνει ένα ραντεβού, πιστεύετε ότι θα ανοίξει ο δρόμος ή χρειάζεται κάτι πιο δυναμικό? Κοιτάξτε, εδώ κακά τα ψέματα. Χρειάζεται με τοπική σύγκρουση, να το πω και έτσι, του στιακού λαού με αυτή την πολιτική. Τα σωματεία και φορείς της Κρήτης που συνυπέγραψαν μαζί στις 1 Σεπτεμβρίου κοινή ανακοίνωση με τα αιτήματά τους, όλα τα σωματεία των υγειονομικών της Κρήτης, το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και ότι είναι κοινωνικό αγαθό, και ξετυλίγοντας μετά από αυτό τη σκέψη, δεν είναι τα πρώτα τα μισθολογικά, βεβαίως είναι σοβαρά ζητήματα που απασχολούν. Είναι η στελέχωση με μόνιμες και προσλήψεις, με κάλυψη όλων των κενών και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να πάψει και η περιφημέρευση, η εντατικοποίηση της δουλειάς, η απειροσιά κτλ. Βεβαίως είναι πλευρές που έχουν να κάνουν και με αυτά τα ζητήματα. Έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, με την τραγική κατάσταση. Ειδικά η κυβέρνηση έχει δείξει τα δόντια της τώρα, ούτως ή άλλως. Έχει προσπάθειες... να κάνει βέβαια και με τα μισθολογικά, διότι ξέρετε, μεγάλα νοσοκομεία φεύγουν και οι γιατροί και ιδιωτεύουν. Ναι. Με αυτό λέω. Τώρα, αν η υγεία είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να συνυπάρχει επιχειρηματική δράση. Ο επενδυτής, όταν ρίχνει τα λεφτά του σε ένα κλάδο, επιδιώκει επιχειρηματικό κέρδος. Δεν επιδιώκει να καλύψει ανάγκες. Επομένως, όταν αφήνει το πεδίο ελεύθερο, όταν αντιμετωπίζει το πεδίο κερδοφορίας ο κλάδος υγεία, είναι συνέπειες όλο αυτό που ζούμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ανίκητη, να το πω και έτσι, η κατάσταση δεν αλλάζει. Απλά λέω ότι χρειάζεται με τοπική σύγκρουση ουσιαστικά με αυτή την πολιτική, σε όλες τις βαθμίδες, να μην δεχτούμε, να το πω και έτσι, μπαλώματα αυτές τις μετακινήσεις. Πρόσφατα, τώρα, χθες, σήμερα ενημερώθηκα, με εντέλεσθε, μετακινήθηκαν ένας παθολόγος σήμερα για να καλύψει την εφημερία στη Σιτία από τον Άγιο Νικόλαο, και την επόμενη μέρα άλλος παθολόγος πάλι από τον Άγιο Νικόλαο για να καλύψει τη Σιτία. Αυτό είναι η σημερινή απόφαση του υπερδιοικητή, να το πω και έτσι, σε επίπεδο Λασιθίου, δηλαδή των συνδεόμενων νοσοκομείων. Αυτή η κατάσταση με τα μπαλώματα, με τους διασώστες, ο οποίος μπορεί να είναι ένας στρατιώτης ή ένας πυροσβέστης στο ΕΚΑΒ, κοστίζουν ζωές. Με αυτά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να παίζει κανείς. Και με αυτήν την έννοια λέω ότι πρέπει να ενισχυθεί χωρίς καμία καθυστέρηση, να ενισχυθεί ο αγώνας, να πάρει την κατάσταση ο κόσμος στα χέρια του, γιατί πραγματικά είναι η μοναδική λύση. Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι αρκετά νομίζω σημαντικό και σας απασχολεί, εκτός αν έχετε άλλες διαβεβαιώσεις. Το θέμα του ΒΟΑΚ θα φτάσει τελικά μέχρι τη Σιτία και πότε? Κύριε Ζερβάκη, έχετε απάντηση σε αυτό? Το ζητούμε να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει, αλλά εδώ βλέπουμε δημοπρατούνται έργα. Δεν ξέρουμε βέβαια, η συμβάση σε ένα χρόνο σου λέει δεν έχει κάποια εξέλιξη. Ωστόσο, για το κομμάτι της Σιτίας, που θα φτάσει μέχρι τη Σιτία, δεν ακούμε τίποτα. Αντιθέτως, ακούσαμε ότι το δίκτυο αυτό εξαιρέθηκε από το πρωτεύον. Δηλαδή, αυτό κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι ίσως αφήνεται και εντελώς πίσω, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει το κομμάτι αυτό. Η αλήθεια είναι με το ΒΟΑΚ ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν πρέπει να το κρύβουμε. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι εμείς δεν έχουμε καμία, να το πω, αντίσταση να με τον οποιοδήποτε να έρθουμε σε σύγκρουση ανά πάσα ώρα και στιγμή, από τη στιγμή που δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της περιοχής μας. Με το ΒΟΑΚ, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κομμάτι από την Γκίσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομο. Έτσι έχει σχεδιαστεί. Το κομμάτι από Άγιο Νικόλα μέχρι Σιτία έχει τα χαρακτηριστικά δευτερεύοντος δικτύου, που σημαίνει ότι θα έχουμε μία και μία λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστικό διάζωμα στη μέση. Από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τη Σιτία υπάρχουν τρεις μελέτες, τρία έργα. Είναι το κομμάτι το οποίο έχει υλοποιηθεί από τον Άγιο Νικόλα μέχρι το Καλοχωριό. Έχουμε το κομμάτι από το Καλό Χωριό μέχρι τη Γέφυρα Φρουζή, από τη Γέφυρα Φρουζή μέχρι τη διασταύρωση της Παχιάμου και της Παράκαψης Ιεράπετρα και το κομμάτι από την Παχιάμου μέχρι τη Σιτία. Τα δύο κομμάτια, Καλό Χωριό Γέφυρα Φρουζή και Γέφυρα Φρουζή Παχιάμος, έχουν οριστικές μελέτες, που σημαίνει ότι αύριο το πρωί, αν υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει δυνατότητα δημοπράτησής τους. Το κομμάτι Παχιάμου Σιτία έχει πάρει περιβαλλοντικούς όρους και απομένει να γίνουν οι οριστικές μελέτες, οι οποίες οριστικές μελέτες πρέπει να ανατεθούν σε τεχνικό σύμβουλο, τόσο ώστε να τις οριστικοποιήσει. Δυστυχώς, και το ξαναλέω άλλη μια φορά, δυστυχώς, ενώ είχαμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα τοποθετηθεί τεχνικό σύμβουλος που να μπορέσει να ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες του κομματιού Παχιάμου Σιτίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε δεύτερη φάση, δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει προχωρήσει. Είναι μια αρνητική εξέλιξη έχετε για μας. Έχετε μάθει γιατί, έχετε ενοχλήσει, ας πούμε, τα Υπουργεία? Πολλές φορές έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, έχουμε συζητήσει και μέσω άλλων Υπουργών με το Υπουργείο. Η διαβεβαίωση ήταν ότι οι προθέσεις του Υπουργείου, τέλος πάντων, είναι να προχωρήσουν στην ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο της οριστικής μελέτης. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι γενικά ο ΒΟΑΚ δεν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή το μόνο κομμάτι το οποίο υλοποιείται είναι το κομμάτι Νέα Πολιέζιος Νικόλαος. Στα υπόλοιπα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις οφείλονται στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές ενστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι πολύ πιθανόν να καθυστερήσουν το συγκεκριμένο έργο. Εμείς ευχόμαστε το έργο να ξεκινήσει από το Καστέλι πραγματικά και να φτάσει στη Σιτία, αλλά μέχρι τότε, δυστυχώς, όπως έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι μέχρι τώρα, θα περιμένουμε και για το κομμάτι, εκτός το δικό μας, αλλά και για τον υπόλοιπο ΒΑΚ, θα περιμένουμε πολλές εξελίξεις. Δυστυχώς. Κύριε Σημεωνίδη. Ναι. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, Παγκρίτιο είναι το κανάλι, ότι ο μοναδικός συνδυασμός στην περιφέρεια και στους δήμους της Κρήτης, η Λαϊκή Συσπήρωση, σε όλους τους δήμους που έχει εκλεγμένους και στην περιφέρεια, έχει ενιαία στάση, διεκδίκηση για έναν ΒΟΑΚ από την Γκίσαμο στη Σιτία, σύγχρονο και ασφαλή, χωρίς διόδια, γιατί ο κόσμος τον πληρώνει στην κατασκευή του, δεν χρειάζεται να τον πληρώνει και στην χρήση του. Δεν υπάρχει τέτοια ενιαία στάση από κανέναν άλλο φορέα. Και είναι λογικό, γιατί με τον τοπικισμό και με τη διαίρεση μπορείς να παίζεις τα διάφορα παιχνίδια και συμφέροντα. Όταν συμφέρον σου είναι οι ανάγκες των πόλων, μπορείς να έχεις μια νέα στάση. Γιατί τα συμφέροντα των μεγαλοκατασκευαστών και των μεγαλοξενοδόχων είναι που, να το πω και έτσι, δεν εμβάζουν τη Σιτία αυτή τη στιγμή, αυτή την χρονική στιγμή, πείτε το όπως θέλετε, στον σχεδιασμό της χάραξης.
του ΒΟΑΚ. Αυτά τα συμφέροντα είναι που την εμποδίζουν, ενώ αντίστοιχα μπορεί να γίνονται άλλα έργα. Βέβαια, ακόμα και εκεί ο κόσμος την πληρώνει, γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι και βλέπουμε ακόμα και η χάραξη πολλές φορές να γίνεται με βάση αυτά τα κριτήρια, δηλαδή τα κέρδη των λίγων, να τα πω έτσι πολύ απλά, και να καταστρέφονται χωριά για να μην θυχτούν ενός ξενοδόχου τα συμφέροντα κτλ. Πέρα βέβαια ότι μιλάμε για ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι επικίνδυνο, είναι απαράδεκτο, είναι τραγικό. Ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο στον οποίο δεν θα έχεις εναλλακτικό τρόπο να μετακινηθείς από ένα σημείο στο άλλο. Αυτό δείχνει πραγματικά ομά πώς αυτό το σύστημα υπηρετεί πραγματικά τους λίγους και όχι τους πολλούς, που θα έπρεπε να είναι ο κριτικός λαός να απολαμβάνει ένα σύγχρονο δρόμο. Ειδικά η Σιτία λοιπόν, επειδή ακριβώς έχει ένα πάρα πολύ κακό οδικό δίκτυο, το γνωρίζουν όλοι, είναι αιτία να μην έρθουν. Να μην έρχεται κόσμος. Για το δεν έρχεται κόσμος. Να μην έρχεται κόσμος, να αποφεύγει να έρθει. Να του φαίνεται ένα βουνό αυτή η μετακίνηση. Βέβαια, εντάξει, μετά, πώς να το πω, όταν έρχεται το απολαμβάνει, αλλά το θέμα είναι να πάρει την απόφαση να έρθει. Εγώ πάντως θα βάλω και μια πλευρά, αφενός ότι αυτό είναι ένα ζήτημα διεκδίκησης, και να πω εδώ ότι χωρίς νερό στο κρασί μας, ούτε να απολογούμαστε για την πολιτική των κυβερνήσεων. Παράδειγμα, Πελετίδης, ο Δήμαρχος Πάτρας, που είναι με τη λαϊκή συσπήρωση, ακόμα και στα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση του τρένου, συγκρούεται κτλ. Αντίστοιχα, εδώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Η Περιφερειακή Αρχή του Αρναουτάκη, οι Δήμοι παίξαν αυτό το παιχνίδι του τοπικισμού κτλ. Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να μπει κάτι άλλο. Είναι απαραίτητο να γίνει, βεβαίως. Πρέπει να πιέσει ο κόσμος και πιέζει. Και θέλω να βάλω απλά μια πλευρά ότι ένας λόγος επίσης που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή σε σχέση με τη Σιτία που είναι απομονωμένη και τα λοιπά και κρατιέται απομονωμένη, είναι γιατί και ο σχεδιασμός συνολικά που αφορά την περιοχή μας, το Δήμο μας, τη Σιτία μας, έχει να κάνει κυρίως με το να αντιμετωπιστεί, όσο πιο σύντομα μπορώ να το πω, ως μπαταρία και ένας ενεργειακός σχεδιασμός, ο οποίος έχει στο κάδρο και στο κέντρο τη Σιτία και την έχει μονάχα για αυτό. Πλευρές της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, άρα και του ΒΟΑΚ, των αυτοκινητόδρομων, την αξιοποίηση υποδομών, του αεροδρομίου, έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό που υπάρχει στην Κρήτη και συγκεκριμένα για την περιοχή της δικιά μας, τη Σιτία. Μάλιστα. Είναι άλλες οι προτεραιότητες ανάπτυξης, δηλαδή, στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, η Σιτία έχει τουριστική κίνηση, την επιλέγει ο κόσμος, παρά τα εμπόδια και παρά τα σχέδια αυτά που λέτε, κύριε Σημεωνίδη. Ήταν μια καλή χρονιά, κύριε Ζερβάκη, για τη Σιτία η τουριστική φετινή. Ναι, ήταν μια αρκετά καλή χρονιά, όπως το είπατε και εσείς. Και να σας πω ότι εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, παρά το ότι είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό και την πλημμύρα, η οποία δυστυχώς μας πήγε πολύ πίσω, παρόλα αυτά είχαμε σαν προτεραιότητα την εξωστρέφεια και την τουριστική ανάπτυξη. Και έχουν γίνει αρκετά βήματα στον τομέα αυτό, τα οποία θεωρώ ότι έχουν δείξει ήδη κάποια σημάδια. Έχει φανεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Ο κόσμος βλέπει μια διαφορετική Σιτία τα τελευταία χρόνια. Το παραλιακό μέτωπο έχει αλλάξει, η εικόνα της πόλης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχουν γίνει διάφορα event τα οποία έχουν προβάλλει τον τόπο σε διεθνή μέσα, παγκόσμια διεθνή μέσα. Mm-hmm. Έχει αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο με πτήσεις τσάρτερ του εξωτερικού. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αρχή του χρόνου με την Aegean και καταφέραμε να μπει αεροπλάνο μεγάλο Airbus A320, το οποίο είναι σε καθημερινή βάση. Όλη την καλοκαιρινή περίοδο ήταν σχεδόν overbooking. Εκτιμώ δηλαδή ότι η επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο Σιτία είναι η καλύτερη δυνατή. Να πω ότι για πρώτη φορά μέσα από αδιάβλητες και ανοιχτές διαδικασίες επιλέχθηκε σύμβουλος τουρισμού για το Δήμο Σιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και εμπειρία και επιστημονική επάρκεια και κατευθύνει τις κινήσεις μας σε ό,τι έχει να κάνει το τουριστικό κομμάτι, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον Σύλλογο Ξενοδόχων, με το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης, με το Σύλλογο Καταλυμάτων, με τους ανθρώπους γενικά του τουρισμού. Έχει διευρυνθεί η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σιτίας και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκείνες που μπορούσαμε εμείς να κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή και να δώσουμε έμφαση, ώστε, όπως σας είπα, να αυξηθεί ο τουρισμός στην περιοχή, η επισκεψιμότητα. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, διότι
τουλάχιστον οι άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή μας βλέπουν την αλλαγή, βλέπουν μια σιτία καθαρή, το σπουδαιότερο, ένα τόπο ο οποίος είναι αρκετά φιλικός. Έχουμε διευρύνει τους χώρους στάθμευσης στο αστικό κομμάτι τουλάχιστον κατά 200%. Όλοι οι χώροι στάθμευσης είναι ελεύθεροι. Δηλαδή η πόλη είναι ελκυστική και φιλική όχι μόνο για τον πολίτη αλλά και τον ίδιο τον επισκέπτη. Εκτιμώ ότι όσα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση τουλάχιστον στο κομμάτι της επισκεψιμότητας και του τουρισμού. Κύριε Σημεωνίδη, εσείς. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σιτία που πρέπει να διατηρηθεί μέσα εισαγωγικά σαν κόρυο φθαλμού, ότι είναι μια ήπια κατάσταση αυτό που επικρατεί σε αυτό που λέμε τουρισμός, σε αυτόν τον κλάδο δηλαδή στην περιοχή μας, σε μεγάλο βαθμό τέλος πάντων. Δηλαδή είναι κόντρα και στο κυρίαρχο μοντέλο που κυριαρχεί, γιατί δεν είναι αυτό το μοντέλο της ήπιας, της ανάπτυξης, το μικρό κατάλημα, οι μικρές επιχειρήσεις κτλ. Μπαίνουν στο στόχαστρο, ανέφερα πριν το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού και πώς έχει βάλει στο μάτι του κυκλώνα, να το πω έτσι, την περιοχή μας, με τεράστια project από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από χιλιάδες μεγαβάτ καλώδια διασύνδεσης αγωγών κτλ. Τα οποία βέβαια προφανώς το μικρό κατάλημα, τον μικρό επιχειρηματία, να το πω και έτσι με έναν τρόπο, αν υλοποιηθούν όλα αυτά, ήδη υπάρχει επιβάρηση, θα στερήσουν πραγματικά δυνατότητες να μπορεί αυτός ο κόσμος που ζούμε στη Σιτία να ζήσει περισσότερο, να ζήσει 12 μήνες και όχι μια βραχία τουριστική σεζόν κτλ. Βέβαια ένα ζήτημα είναι η προσέγγιση στο κομμάτι αυτό, είναι πώς και οι ίδιοι εστιακοί θα πάνε διακοπές, θα απολαμβάνουν δηλαδή οι εργαζόμενοι, πώς θα απολαμβάνουν το δικαίωμα των διακοπών. Βέβαια δεν συζητάμε καν για κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό που θέλω να πω απλά για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποδομές στη Σιτία σε σχέση με το συγκεκριμένο που συζητάμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνουν. Είπαμε πριν, συζητήσαμε αρκετά για το ΒΟΑΚ, δεν θέλω να επαναληφθώ, όμως είναι και το ζήτημα του αεροδρομίου. Αυτή τη στιγμή ρημάζει το αεροδρόμιο, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα, με θελοντισμό και με προσπάθεια ανθρώπων κρατιούνται, εργαζομένων, κρατιέται όρθιο ως δομή. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και αυτό έχει να κάνει με το να μην θυχτούν τα κέρδη των επενδυτών στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δεν θέλουν μια ανταγωνιστική δηλαδή δομή. Έχει και τέτοιες πλευρές δηλαδή αυτή η εγκατάλειψη των όποιων υποδομών. Που βέβαια η εγκατάλειψη έχει να κάνει και το πώς αντιμετωπίζονται συνολικά οι μεταφορές, άρα ο ΒΟΑΚ, άρα το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να είναι φθηνές, να μπορεί ένας κόσμος και να επισκέπτεται αλλά και να μπορεί να φεύγει. Πάντως, και να έρχεται. Μέσα από το δικό σας αεροδρόμιο, στα αεροπορικά εισιτήρια είναι πιο ανταγωνιστικές από το Ηράκλειο. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, γιατί υπόθηκε για τον κύριο Ζερβάκη, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες. Δεν είναι μια ευθύγραμμη κατάσταση αυτό που συμβαίνει πάντως. Και δεν μπορεί να στηρίζεται. Και εγώ τουλάχιστον θέλω να το θίξω αυτό το θέμα. Κατά τη δική μου γνώμη, η οικονομία μιας πόλης, μιας περιοχής όπως της Σιτίας, αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή μας που είναι η αγροτική παραγωγή, κυρίως το ελαιόλαδο. Είναι αυτό που είπα σε σχέση με την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Αυτά πρέπει να κρατηθούν και να ενισχυθούν, έτσι ώστε πραγματικά ο κόσμος να μπορεί να μείνει 12 μήνες με ένα καλό εισόδημα, που βέβαια απαιτούνται έργα κτλ. Και πολλά ζητήματα που μπορούμε να πούμε και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και από την πλευρά του κράτους, βέβαια στο πλαίσιο της διεκδίκησης, γιατί προφανώς δεν είναι στις προτεραιότητες μια τέτοια ανάπτυξη. Μάλιστα. Κύριε Ζερβάκη, είπατε ο κόσμος έρχεται και βλέπει μια καθαρή πόλη, βλέπει την αλλαγή. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, σχεδιαζόταν κάποτε ένα εργοστάσιο απορριμμάτων, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Να κάνω ένα flashback λίγο σε αυτό που είπε ο Σίμος σχετικά με την εικόνα εγκατάλειψης του αεροδρομίου. Θεωρώ ότι είναι υπερβολική έκφραση, δεν υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης του αεροδρόμιο. Πιθανόν να υπάρχουν κάποια λειτουργικά ζητήματα, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του αεροδρομίου. Είναι καλό να το διευκρινίσουμε. Το ότι χρειάζονται βελτιώσεις και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, ασφαλώς και πρέπει να γίνουν. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να χρησιμοποιούμε τώρα την λέξη. Που είναι 10 το κτίριο μόνο. Εικόνα εγκατάλειψη, διότι καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μετά και αρνητικές συνέπειες ό,τι έχει να κάνει με το τι βγάζουν προς τα έξω. Το εργοστάσιο των απορριμμάτων, όπως είπατε και εσείς, αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί το καινούργιο κύτταρο του ΧΙΤΑ.
Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της κατασκευής του συγκεκριμένου εργοστασίου. Προχωρούν κανονικά. Εμείς πιστεύουμε ότι στα επόμενα 2 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, το εργοστάσιο θα είναι σε θέση να λειτουργήσει, να εξυπηρετεί το Δήμο Σιτίας και το Δήμο Ιεράπετρα σε ό,τι έχει να κάνει τα στερεά απόβλητα, και σε συνδυασμό με την λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο θα παίρνει τα οργανικά απορρίμματα, τα οργανικά στο Δήμο Ιεράπετρας, εκτιμώ ότι θα υπάρχει έτσι ένας διαδημοτικός οργανωμένος, όχι σχεδιασμός, υλοποίηση σχεδιασμού, ούτως ώστε η αποκομιδή των απορριμμάτων να γίνεται με ένα σύγχρονο, ασφαλή τρόπο, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει εκτός το περιβάλλον, αλλά και τους ίδιους τους δημότες. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να πούμε ότι τα απορρίμματα είναι μια ακριβή διαδικασία και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος για να το συνειδητοποιήσει. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει μέσα από την ίδια μας τη ζωή, μέσα από την ίδια μας την καθημερινότητα, να περιορίσουμε τον όγκο των απορριμμάτων. Εκτός το ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε στην διαδικασία του διαχωρισμού, της διαλογής και ό,τι έχει να κάνει με τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς έχουμε προχωρήσει ήδη σε αυτό το κομμάτι, έχουμε κάνει ήδη υπογειοποίηση κάδων στην Σιτία, ήταν από τα πρώτα έργα που υλοποιήσαμε. Πιστεύω ότι εάν είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, θα προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία και στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα όπου υπάρχει ανάγκη και σε άλλα μέρη του Δήμου Σιτίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τους πρώτους Δήμους που σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ θα τοποθετήσουμε οικίσκους ανακύκλωσης απορριμμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Σιτίας, ώστε να εκπαιδευτεί και ο πληθυσμός στην διαδικασία της διαχείρισης. Εκτιμώ ότι το κομμάτι των απορριμμάτων πάει καλά σε ό,τι έχει να κάνει το... Με τους βιολογικούς. Με τους βιολογικούς αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει... Είναι στη Σιτία και στο Παλαιόκαστρο που είναι. Αυτή τη στιγμή εκτελείται το έργο του Παλαιοκάστρου, εκτελείται το έργο το διαδημοτικό, το οποίο εξυπηρετεί τον Μακρύ Γυαλό, Μακρύ Γυαλό και περιοχή ανάληψης που είναι στο Δήμο Σιτίας. Υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση για 3 βιολογικούς σφάκας, Αχλαδίων και Τουρλωτής για χρηματοδότηση. Έχουμε χρηματοδοτηθεί για τον βιολογικό των Μέσα Μουλιανών και θα προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου. Και όπου αλλού η αναβάθμιση του βιολογικού της Σιτίας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, θα χρησιμοποιηθεί το νερό ούτως ώστε να αρδεύεται όλη η περιοχή από το βάθμι, ακριβώς από την περιοχή της Σιτίας μέχρι την περιοχή της Σκοπής, μια μεγάλη έκταση. Εκτιμώ ότι και τα έργα τα συγκεκριμένα προχωρούν με τον καλύτερο τρόπο και όπου υπάρξει ανάγκη και όπου χρειαστεί, να είστε σίγουρος ότι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις όποιες προμελέτες υπάρχουν, για να ολοκληρωθούν σαν μελέτες και να χρηματοδοτούμε για έργα βιολογικών καθαρισμών σε όλη την περιοχή. Να πούμε ότι, συγγνώμη να λεφθώ ακριβώς, στο Μόχλο, στην περιοχή του Μόχλου, υπήρχε εγκεκριμένη μελέτη για να προχωρήσουμε στην κατασκευή του βιολογικού σε μια περιοχή η οποία είναι άκρος τουριστική και μεγάλη αναγκαιότητα. Δυστυχώς υπήρξε ένα πρόβλημα με τη χωροθέτηση, με κάποιες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την μελετητική εταιρεία, ώστε να διερευνηθεί η χωροθέτηση της τοποθέτησης του βιολογικού σε ένα άλλο σημείο παραπλεύρως, τέλος πάντων, το οποίο να μην δημιουργεί προβλήματα στους περιοίκους, για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Που καθυστερεί όμως αυτό ακριβώς, τη διαδικασία. Ναι. Δυστυχώς. Κύριε Σημεωνίδη, εσείς έχετε την ίδια εικόνα για μια καθαρή πόλη? Είναι καθαρή η πόλη σας? Όλα αυτά που είπε ο κύριος Ζερβάκης δηλαδή. Ναι, συμφωνείτε? Όχι, δεν συμφωνώ σε όλα. Ενώ ότι δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, απλά είναι και λίγο μια εικονική πραγματικότητα. Πολλές φορές με πιάνει να το λέω αυτό. Εντάξει, ακούγονται έργα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι, άλλες είναι σε μελέτες, άλλα είναι σε φάση χρηματοδότησης, εξεύρεση χρηματοδότησης, να βρεθούν. Επομένως, δηλαδή, το λέω έτσι απλά και λαϊκά, μην ψαρώνει και ο κόσμος. Okay, έχουν δρομολογηθεί, δρομολογούνται πράγματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν, η υλοποίησή τους πολλές φορές τραβάει πάρα πολύ και κοστίζει. Και πάρα πολύ από τη μια, και από την άλλη είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει
με τις προτεραιότητες μου, ποια είναι, το λέω αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί ένα κόσμο, και θα απαντήσω εγώ στο ερώτημα, είναι και λίγο ρητορικό, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα για αυτά και ταυτόχρονα να είναι σε τραγική κατάσταση τα δίκτυα, τουλάχιστον σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος των χωριών του Δήμου Σιτίας, σε τραγική κατάσταση, παλαιωμένα δεκαετιών, με συνέπειες και στην ποιότητα του νερού και στην 24 ώρες για 7 μέρες συνεχή ποιοτική υδροδότηση σε κάθε γωνιά του Δήμου. Έχουμε σοβαρά ζητήματα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης είναι αντιφάσεις δηλαδή αυτής της ανάπτυξης. Είναι το έργο το μεγάλο, το οποίο έγινε βέβαια σε αρκετούς Δήμους σε σχέση με την αλλαγή σωλήνων μέσα στην πόλη της Σιτίας, που ενώ είναι έτοιμο και στην ουσία για 100 μέτρα περίπου δεν έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά, να γίνει δηλαδή η ολική διασύνδεσή του, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται αμοιοντοσωλήνες ή παλαιωμένο τέλος πάντων δίκτυο μέσα στην πόλη της Σιτίας, πραγματικά ενώ έχει ολοκληρωθεί εδώ και 3 χρόνια το 95%-98% του έργου. Είναι δηλαδή αντιφάσεις που έχουν να κάνουν προφανώς με πολλά ζητήματα, έχει να κάνει και με την ιδιωτικοποίηση, την επαγγελματοποίηση, όταν δίνονται τα πάντα σε εργολάβους και παρά έξω. Βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, όμως μπαίνει ένα ζήτημα στο πώς και η επίβλεψη και οι διαδικασίες και η προτεραιοποίηση που μπαίνει να είναι με βάση ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και στην καθαριότητα και σε όλα τα ζητήματα και στα απορρίμματα, στη διαχείριση, είναι το ζήτημα της ελέγχου των υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή, όταν λέμε ότι γίνονται έργα υπογειοποίησης, εντάξει, και αυτό δεν είναι τώρα, δεν χαρακτηρίζει τη Σιτία τώρα υπογειοποίηση των κάδων, εντάξει, είναι τώρα ένα πρόγραμμα, έγινε σε 2-3 σημεία, εντάξει, μην μεγαλοποιούμε πράγματα. Λέω λοιπόν ότι αν δεν στελεχωθούν υπηρεσίες όμως, ποιος θα τα λειτουργήσει όλα αυτά? Δεν θα λειτουργήσουν και οι υποδομές, λες. Δεν θα λειτουργήσουν οι υποδομές ή θα λειτουργήσουν και θα κοστίσουν πανάκριβα και ένα τεράστιο δημαρχείο που φτιάχνει στη Σιτία, το οποίο είναι εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, στην ουσία θα είναι χώρος ενοικίασης για εργολάβους για να αναλάβουν την καθαριότητα, την τεχνική υπηρεσία, τα λογιστήρια. Στη στιγμή μικραίνει ο Δήμος σε προσωπικό, οι ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, ποιος θα τα δουλέψει όλα αυτά? Και με δεδομένο το θεσμικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει κυβερνήσεις, με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με απευθείας αναθέσεις, με εργολαβίες, πάμε για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών τελικά. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και συνέπειες στο χαράτσωμα των πολιτών και των δημοτών. Θέλει δηλαδή άλλη προσέγγιση και από την πλευρά μιας άλλης βέβαια αντίληψης που έχουμε εμείς, τη σύγκρουση, έτσι ώστε να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό υπηρεσίες, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το μέλλον, τέλος πάντων, και για το Δήμο Σιτίας. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Κύριε Ζερβάκη, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσάς. Δεν το γνωρίζω το θέμα καλά, αλλά το είδα στο διαδίκτυο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Καταθέσατε μία μήνυση εναντίον κάποιου παλαιού σας συνεργάτη για κάποια ψεύδη. Τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία, θέλετε να μας πείτε? Καλά, δεν νομίζω τώρα ότι έχει να κάνει με το θέμα της αποψινής εκπομπής. Είναι κάτι το οποίο είναι... Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο το είδα στο διαδίκτυο. Δεν σας κρύβω, αναζητώντας πληροφορίες για τη Σιτία, μου έκανε εντύπωση. Το θέμα έχει πάρει το δρόμο. Τι ψεύδι δηλαδή μπορεί να λέγονται για ένα Δήμο? Το θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί σε αυτά τα ζητήματα από τη στιγμή που είναι σε μια προδικαστική διαδικασία. Προανακριτική, συγγνώμη. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά του θα φανούν, θεωρώ, πάρα πολύ σύντομα. Είναι συκοφαντικό προσωπικό, δεν το έχω καταλάβει. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αν είναι, είναι προσωπική, είναι ιδιωτική σας υπόθεση. Είναι και προσωπικό. Αν έχει να κάνει με το Δήμο, είναι προσωπικό κατά βάση, αλλά έχει κάποιες επεκτάσεις ό,τι έχει να κάνει τις δραστηριότητες του Δήμου Σιτίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Σημεωνίδη, θα ήθελα, κλείνοντας, να μου πείτε πώς σκέφτεστε εσείς αν εκλεγείτε την επόμενη μέρα. Ναι, προφανώς. Εμάς η δική μας αντίληψη έχει να κάνει με το τι πρέπει να είναι προτεραιότητα. Από αυτό ξεκινάμε. Δεν είναι τυχαίο το κεντρικό σύνθημα, να το πω και έτσι, το πρόταγμα που βάζουμε, το στίγμα του συνδυασμού είναι ότι για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Αυτό στη Σιτία μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην είναι προτεραιότητα τα ζητήματα σχολικής στέγης, που δεν είναι αυτή τη στιγμή. Και ρημάζουν πραγματικά τα σχολεία, είναι σε απαράδεκτη κατάσταση
Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα εδώ και 4 χρόνια. Απολύτως τίποτα εδώ και 4 χρόνια. Υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι σε κοντέινερ, σε isobox, υποτίθεται για προσωρινές λύσεις, ειδικά το ΕΕΚ, δηλαδή δείτε μια προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων, είναι 20 ετία και βάλε σε κοντέινερ, στεγάζεται. Το ειδικό δημοτικό νηπιαγωγείο κάνει σε αύλιο χώρο, ο οποίος δεν είναι κατάλληλος ούτως ή άλλως για τα παιδιά, είναι παιδική χαρά δίπλα, πλησίων, δηλαδή είναι κατάλληλος ο χώρος ούτως ή άλλως. Υπάρχει σοβαρό θέμα, δηλαδή σχολική στέγης. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στα έργα πολιτικής προστασίας, στον πρώτο σκέλος που συζητήσαμε αρκετά γύρω από αυτά. Δεν είναι κατά τη δική μας γνώμη προτεραιότητα αυτά τα έργα και στη διεκδίκηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και βέβαια από την Σκοπιά και της Περιφέρειας και του κράτους, στο οποίο δεν έχει νιώσει καμιά καυτή ανάσα, κατά τη δική μας γνώμη, από την Δημοτική Αρχή στο κομμάτι της υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Έχει να κάνει στη λόγω των υπηρεσιών, να πάψει αυτό το πράγμα με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με την υποστελέχωση. Αυτό έχει συνέπειες και κοστίζει ακριβά στο Δήμο, πέρα από και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, πέρα από ότι ανοίγει η πόρτα, ξαναλέω, όπως είπα και προηγούμενα, για ιδιωτικοποίηση στην ουσία λειτουργιών του Δήμου, τέτοιες πλευρές, βοηθά το θεσμικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει κυβερνήσεις. Και βέβαια στα μεγάλα ζητήματα, σας είπα πλευρές τώρα για να μην επεκταθώ και σε άλλα, και όλα στα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά που κάναμε συζήτηση σήμερα σε σχέση με το ΒΟΑΚ, δηλαδή όπως αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη και στον τόπο μας, από τη Σκοπιά των πολλών. Και δεν μπορεί να είναι άλλη, βεβαίως, από το ζήτημα της υγείας, του ΒΟΑΚ, της αξιοποίησης δηλαδή υποδομών, τη δημιουργία νέων υποδομών, και αντίστοιχα να μπει εμπόδιο, και επιμένω σε αυτό, να μπουν εμπόδια σε μια περιοχή κορεσμένη σε σχέση με τον ενεργειακό σχεδιασμό, λέω, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Σιτίας. Χαρακτηριστικό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι ο Δήμος Σιτίας είναι μια κορεσμένη περιοχή, δεν αντέχει άλλο. Μόνο το 42% της αιωλικής ενέργειας στην Κρήτη παράγεται, για να καταλάβει ο κόσμος, στο Δήμο Σιτίας. Και δεν βιώνουμε κάτι διαφορετικό. Χρυσοπληρώνουμε το ρεύμα όπως όλος ο κόσμος. Ξεκληρίζεται μια περιοχή ή φεύγει ή εγκαταλείπονται τα χωριά κτλ. Και με αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Θέλει μια συνολική δηλαδή σύγκρουση με αυτό το σχεδιασμό και με αυτή την έννοια αυτό είναι και το στίγμα μας συνολικά για αυτά τα ζητήματα. Οι ανάγκες των πολλών λοιπόν, άρα περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τέτοιους συσχετισμούς πρέπει να διαμορφώσουμε όσο πιο, να το πω και έτσι, υπέρ του λαού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί όχι να γίνει και η έπληξη. Μάλιστα. Κύριε Ζερβάκη, εσείς έχετε θητεύσει, αν εκλεγείτε η επόμενη θητεία, τι έχετε οροματιστεί για να εκτελέσετε, να σχεδιάσετε? Ξέρετε, καμιά φορά και ο Δήμαρχος μπορεί να σχεδιάζει στη θητεία του και να εκτελεστεί αυτό που σχεδιάζει από άλλο Δήμαρχο, αλλά έχει αφήσει μια παρακαταθήκη. Να μου επιτρέψετε όμως λίγο, επειδή μας αδίκησε ο Σίμος σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση μας για τις σχολικές μονάδες, να σας πω μόνο ότι στις 9 προτάσεις που είχαμε κάνει στο πρόγραμμα 3 της σαν νέα Δημοτική Αρχή, οι τέσσερις αναφερόταν σε σχολεία και σε υλοποίηση έργων σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία μας. Δηλαδή, έργο ας πούμε για κλειστό γυμναστήριο, έτοιμα για δημιουργία ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων με προσβασιμότητα στα παιδιά αμαία. Το συγκεκριμένο κτίριο το οποίο είπε ο κ. Σημειονίδης, το οποίο πραγματικά έχει πρόβλημα, το ΕΠΑΛ Σιτίας εδώ και 20 χρόνια, ήταν το σχολείο το οποίο είχαμε εντάξει, είχαμε ζητήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δυστυχώς ήρθε ο σεισμός και δημιουργήσε το πρόβλημα με την ακαταλληλότητά του και παρόλα τα αυτά άμεσα κινήσαμε διαδικασίες και τοποθετήσαμε 4 καινούργιες αίθουσες, οι οποίες είναι πλήρως λειτουργικές και ασφαλείς και εξυπηρετούνται τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Και στο ΕΚ, που ανέφερε ο κύριος Σημειονίδης, ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε. Το ειδικό σχολείο, το οποίο λειτουργούσε σε ένα κτίριο εντελώς ακατάλληλο και το οποίο δεν είχε καν άδεια λειτουργίας, το μεταστεγάσαμε σε ένα σχολείο το οποίο έχει καλύτερες σίγουρα προδιαγραφές από το προηγούμενο. Δημιουργήσαμε κδάπα μέα για πρώτη φορά στο Δήμο Σιτίας, δείχνοντας την ευαισθησία μας απέναντι στα παιδιά τα οποία έχουν θέματα και τα οποία πρέπει να σταθούμε πάνω τους με τον καλύτερο τρόπο. Και να σας πω ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά: στο πρώτο γυμνάσιο Σιτίας έχουν δοθεί 5,5, 15,000, 1,200, 4,000 και 12,000 ευρώ, συν τα 70 χιλιάρια για το στίβο, μόνο για βελτιώσεις.
Σε όλα τα σχολεία έχουν γίνει βελτιώσεις, και στα δημοτικά και στα γυμνάσια, και όπου έχει κριθεί ανάγκη, να σας πω ότι και η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας για τα γυμνάσια, ο κ. Γαλατάς και η κ. Πλατανάκη, και μια σύμβουλος πολιτικός μηχανικός, η οποία έχουμε, είναι σε σχεδόν μηνιαία επαφή με τους διευθυντές των σχολείων, και ό,τι ανάγκες υπάρχουν, τις βελτιώνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό μας, που είπατε, αυτή τη στιγμή στη Σιτία, καταφέραμε στα 2 χρόνια ουσιαστικά που είμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου να εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο έργο ανάπλασης στην πόλη. Ένα έργο ανάπλασης. Τι εννοείται δύο? Είχαμε 2 χρόνια κορονοϊού, στα οποία δεν λειτουργήσαμε σαν δημοτική αρχή. Εντάξει, δεν εξαιρείται αυτό τώρα από τη θητεία σας όμως. Κοιτάξτε να δείτε, 2 χρόνια κορονοϊού και 1 χρόνος πλημμύρας, καταλαβαίνετε ότι οι σχεδιασμοί που έχεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα έργο ανάπλαση στην πόλη της Σιτίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο το οποίο είχε να γίνει ανάπλαση στο αστικό κομμάτι της πόλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτελείται ένα έργο αγροτικής οδοποιίας, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη γεωργική υγεία από τους αγρότες μας, πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτελούνται έργα σε πολλά τοπικά διαμερίσματα, τα οποία είναι αναπλάσεις, αναβαθμίσεις καθημερινότητας. Έχουμε πάρει χρηματοδότηση για την προστασία του παραλιακού μετώπου της πόλης, το οποίο ήταν το φλέγον πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα δημοπρατήσαμε, όπως σας είπα, τις πλωτές εξέδρες. Πήραμε 1 εκατομμύριο για να αναβαθμίσουμε ένα κτίριο, το πρώην επαρχείο, το οποίο είναι στην καρδιά της πόλης και το οποίο χρόνια τώρα δημιουργούσε μια αλγινή εικόνα για την πόλη. Και τόσα και τόσα έργα, όλα αυτά καταφέραμε πραγματικά με κόπο, με πάρα πολύ κόπο, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις και από την τουρκική κυβέρνηση. Και οφείλουμε ένα ευχαριστώ δημόσια στον κύριο Πλατιωτάκη, ο οποίος ήταν ο υπουργός της περιοχής, όπως και στον κύριο Αρναουτάκη, με τον οποίο ο διάβολος επικοινωνίας ήταν σχεδόν καθημερινός και πόρτες ανοιχτές. Βοήθησαν πάρα πολύ, ούτως ώστε να γίνει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, σας είπα, και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη πενταετία με ήδη συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ήδη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα τουλάχιστον την πρώτη διετία της επόμενης πενταετίας να έχουμε τη δυνατότητα να ελοποιούμε παρεμβάσεις, έργα αναπλάσεων, αναβαθμίσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους δύο. Δύο είστε, θα τελειώσει το αποτέλεσμα νομίζω είτε προς τη μια μεριά είτε προς την άλλη από την πρώτη Κυριακή. Στους 3 και πάνω βλέπουμε, και υπάρχουν και δήμοι σε όλη την Κρήτη, έτσι να προβοκάρουμε, που και με 4 το βλέπουμε να τελειώνει. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον καθένα προσωπικά. Ευχαριστώ. Καλό αγώνα όσο απομένει. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε ως αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.